Сапокатко. Сапокатко. А, подивився Сапокатко. Y lo que hizo atrás se mete la voz en el corto para la izquierda, para la tecnología, 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 Δεν θα έρθει να πατήσει του δημοτικού σχολείου εάν την πέμπτη το σημείο Ελλάδου πατήσει του δημοτικού σχολείου Αναγκόμη. Και σήμερα Παρασκευή το σημείο Ελλάδου πατήσει του πέμπτου δημοτικού σχολείου Κουζάνη και του δημοτικού σχολείου Σιωλήνη. Οι προναφερόμενοι πατήσει του δημοτικού σχολείου του και έπειτα των αστυνομικών του χρόνου τη Κοκκιά Κουζάνη διδάχτηκαν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινούν στα πεζοδρόμια, στι διαβάσει πεζών, στου κοινωνικού χώρου, στι διασταυρώσει. Πώς πρέπει να διασχίσουν δρόμους όταν δεν υπάρχει διάβαση πεζών και γενικά οι μαθητές αυτοί έχουν μια πραγματική εμπειρία στις πραγματικές κινήσεις κυκλοφορίας κομμάτων και πεζών που έχουν εξόριση. Οι διαδρομές που επιτέθηκαν για να ακολουθήσει αυτή τη δράση κάνουν τις υπόλοιπες δυσκολίες στην μετακίνηση, πλάι εμπόδια και σημεία από παραγωγικούς εργασίες για να μπορέσουν οι μαθητές να μάθουν να κινούνται με ασφάλεια. Η δράση των Κοκκιάς Κουζάνης δεν θα σταματήσει σήμερα. Οι προσεκτικές προεκλογικές κοινότητες θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες δράσεις στα πλαίσια της προεκλογικής αγωγής για την δημοτική εμπειρία των μαθητών. Σκοπός μας είναι η μάθηση της ασφαλής μετακίνησης των αστικών βαστών όλων των μαθητών όλων των σχολείων. Από την Δευτέρα, 18 Νάτι ως και σήμερα, αστυνομικές τροχιές Κοζάνης μοίρασαν και μάζεσαν αγωγικούς λαθμούς σε 3.780 μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης. Για να συμμετέχουν στην σημερινή κλήρωση 26 ποδηλάτων με κράνος. Τα ποδήλατα αυτά είναι μια ελληνική κολυμπία καθόλου επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και επιχειρήσεων οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα της εκλογής και τους ευχαριστώ για αυτήν την ανταπόκριση. Χωρικό ποδήλατο είναι την εκδήλωση αυτή την πολυθεματική στον χώρο της πλατείας, καθώς και τον διοικητή του τμήματος Προφέας Κουζάνης και όλο το προσωπικό που ασχολήθηκε για αυτή την εκδήλωση, θέλοντας να δείξουμε ότι δεν είμαστε αυτοί μόνο που βεβαιώνουμε παραβάσεις και γινόμαστε κακοί, έτσι, αλλά το έργο μας κυρίως είναι αυτό. Είναι στο τομέα της πρόληψης και στο να δείχνουμε το πώς πρέπει να κινούμαστε και πώς θα πρέπει να είμαστε καλοί οδηγοί και πεζοί. Συγχαρητήρια πάλι σε όλους για την εκδήλωση και καλή επιτυχία στους τυχερούς. Διώχνουν οι κινητικότητα χωρίς καμία έκπτωση στην νομική ασφάλεια, καθώς δεν πρέπει τόσο να μας αποσχολούν το δέσο που χρησιμοποιούν, παρά η σωστή χρήση του. Είτε αυτό είναι ποδήλατο, είτε είναι ένα πατήρι, είτε ως πεζί, είτε ακόμη ως οδηγή ή επιβάτη του αυτοκινήτου. Το τμήμα Κοκκιάς Κουζάνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κουζάνης συνεδρίασε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2023 και σε συνεργασία με δημοτικά σχολεία της περιοχής διοργανώθηκαν δράσεις που σκοπό έχουν την επέδραση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα οδικής ασφάλειας, σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας έξω στον δρόμο. Τις ημέρες αυτές πρατέστηκαν και έξω δημοτικού υπό την επίβλεψη των οδών δασκάλων και έμπειρων αστυνομικών υπηρεσίας κινήθηκαν μέσα στην πόλη κάνοντας χρήση του οδικού δικτύου προκειμένου να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία και να γνωρίσουν τους διάφορους κινδύνους που κρύβει το οδικό δίκτυο σε μία απλή μετακίνησή τους, είτε από προς το σχολείο, είτε σε κάποια άλλη μετακίνηση. Διαπιστώσαμε ότι με τις πνευματικές δράσεις, δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες, σε εξωτερικό περιβάλλον και όχι μέσα σε μία αίθουσα, οι μαθητές ανταποκρίνονται και αφομοιώνουν καλύτερα τους πάντες πληροφορίες με σκοπό πάντα την ασφάλειά τους. Σίγουρα αυτές οι δράσεις δεν θα σταματήσουν και θα συνεχίσουμε πάντα με σκοπό την αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας και την ελκυστοποίηση των τροχιών αμυνόμενων. Παράλληλα, μοιράζεται με την αγωγή και στα παιδιά και ζητήσαμε να μας βοηθήσουν προκειμένου να μας πούν την πρότασή του προκειμένου να υπάρχουν βιώσιμη ασφαλή στον όγκο μετακίνηση και να μας πούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σε μία σύντομη ανάλυση αναφορικά, θα πω ότι τα παιδιά ζητούν καλύτερα και ασφαλή μετανομία από του δρόμου,
και περισσότερο σεβασμό από εμάς τους οδηγούς που διάφοροι από εμάς δεν σέβονται τον κώδικα της κυκλοφορίας, τρέχουν μέσα στο αστικό οριστό, σταθμεύουν στα πεζοδρόμια ή δεν παραχωρούν προτεραιότητα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δική ασφάλεια είναι η υπόθεση όλων μας και αφορά μας τους ίδιους τους ανθρώπους μας, τους δικούς μας ανθρώπους, τα ίδια μας τα παιδιά. Στη χώρα μας δυστυχώς υπάρχει το φαινόμενο η ευθύνη να είναι πάντα σε κάποιον άλλο. Θέλουμε να υπάρχει αστυνόμευση και ένας αστυνομικός σε κάθε φανάρι, σε κάθε βολή από τον δρόμο. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους συνεπάρχουμε και η δικιά μας πράξη μπορεί να κάνουμε τη δική τους ζωή καλύτερη ή χειρότερη. Ευχαριστώ από όλους τους μαθητές που συμμετείχαν και μας βοήθησαν, τους χορηγούς μας που πάντα στέκονται δίπλα μας να βοηθούν και προσφέρουν στο έργο μας, τους αστυνομικούς και αρχές που καθημερινά είναι έξω πρώτα να πάρουν βοήθεια και ασφάλεια και κατά δεύτερον να τιμωρούν όσους δεν σέβονται το κώδικα της κυκλοφορίας και επικοινωνούν και δίνουν στους προσώπους. Ζητώ να συμβάλλουμε όλοι σε μια καλύτερη πόλη, για μια ασφαλή πόλη για εμάς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ και δίνω σίγουρα μια υπόσχεση προς τους δικούς φίλους ότι θα επανέλθουμε πολύ σύντομα με περισσότερα ποδήλατα, πάντα με κράνος, γιατί δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να ποδηλατούμε με ασφάλεια, φορώντας πάντα κράνος.